Από την καρδιά μου εύχομαι σε όλους να έχουμε καλή δύναμη για αυτές τις ημέρες. Τις ημέρες που βλέπετε ότι έχουν τα όπλα και χτυπιούνται συνάνθρωποι μας και πεθαίνει ο κόσμος. Τις ημέρες που υπάρχει οικονομική δυσκολία, όπως και εσείς το γνωρίζετε και το υφίσταστε, ακόμα και νοικοκυριά πρέποντα αλλά και ισχύοντα έχουν φτάσει στο απόγειό τους και αδυνατούν να φέρουν τα πάντα εις πέρας. Αυτές τις ημέρες τις άγιες που όρισε η Εκκλησία μας για φέτος να οδηγούμεθα προς τον Κύριο να τη ζήσουμε πνευματικά. Παρακαλούμε όλους με ευπρέπεια, με τάξη, με ηρεμία, με γλυκύτητα, με φιλανθρωπία, όσο μας επιτρέπει το παράντιό μας, να φανούμε αδελφοί στους αδελφούς και επιπλέον να καλύνουμε και να καλλιεργήσουμε το περιεχόμενο της ψυχής, ώστε ο ερχόμενος προς το εκούσιο πάθος Κύριος να μπορέσει να βρει τόπο για να βάλει τον σταυρό του και να φτιάξει και τον τύπο μέσα στις καρδιές μας της Αναστάσεως. Το κυριότερο θα το ακούσετε άλλωστε και την ημέρα της Αναστάσεως, να μπορέσει να ανθίσει μέσα μας ο καρπός και το άνθος της συγγνώμης προς όλους. Έτσι πολλά, ευλογημένα και χαρούμενα. Χρόνια πολλά. Μπορείτε, αν θέλετε, να ασπαστείτε πρώτα τον Κύριο και μετέπειτα τον Σταυρό που θα κρατώ, ώστε να πούμε και πάλι χρόνια πολλά και ευλογημένα.